Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νίκο Παναγιώτου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Με την Ευρώπη να εισέρχεται βέβαια σε μια νέα πραγματικότητα, κυριαρχεί μια εμπόλεμη κατάσταση εκεί στην περιοχή της Ουκρανίας και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, αν θα χαρακτηρίζατε την γενικότερη κατάσταση πολύπλοκη και περίπλοκη και αν ναι, για ποιους βασικούς λόγους θα το υποστηρίζατε. Κοιτάξτε, η κατάσταση αυτή και η συγκεκριμένη εισβολή ουσιαστικά ακυρώνει κάτι για το οποίο η Ευρώπη εδώ και αρκετές δεκαετίες περηφανευόταν. Δηλαδή, μία παράδοση την οποία κατέκτησε με πολύ αγώνα και πολύ κόπο και βέβαια αφήνοντας πίσω μια σειρά από δύο παγκόσμιους πολέμους. Και αυτό ήταν η επίλυση των διακρατικών διαφορών μέσω της διπλωματικής οδού. Η κίνηση αυτή μας πηγαίνει πίσω στον ψυχρό πόλεμο. Είναι μια κίνηση υπολογισμένη, όπως ανέφερε και ο στρατηγός πριν. Μια κίνηση η οποία αποσκοπεί από τον πρόεδρο Πούτιν να ξαναθέσει ή να ξανασυστήσει την πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση. Να διεκδικήσει δηλαδή η Ρωσία τη θέση που της αρμόζει, μια θέση μεταξύ των υπερδυνάμων. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο κατατρέχει και είναι κάτι το οποίο έτσι έχουμε δει συστηματικά να επιδιώκεται από τη ρωσική ηγεσία εδώ και χρόνια. Θα ακολουθήσει μια περίοδος διπλωματικών συγκρούσεων και όχι μόνο. Την ίδια ερώτηση έκανα και στο στρατηγό πριν από λίγο. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι διπλωματικές συγκρούσεις. Νομίζω ειδικά για την Ευρώπη θα είναι μια περίοδο ή πρέπει να είναι μια περίοδο αφύπνισης. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει δηλαδή την αναγκαιότητα να ενισχύσει αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή υπολείπεται, δηλαδή έχουμε μια οικονομική υπερδύναμη όμως ουσιαστικά έναν πολιτικό κανάνο, μια ένωση η οποία δυνατεί να απαντήσει αποφασιστικά. Η εξέλιξη και η κατάσταση με την εισβολή αυτή αποδεικνύει ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση την αναγκαιότητα να ενισχυθεί πολιτικά και να αναπτύξει και αυτό το σκέλος και αυτό το βραχίωνα εάν θέλει να είναι αξιόπιστη μπροστά σε μια νέα εποχή η οποία αναδύεται, είτε λόγω των προβλημάτων που θα υπάρξουν στην παγκόσμια οικονομία, γιατί αυτή η εξέλιξη πλήττει σφόδρα την παγκόσμια οικονομία. Και αυτό είναι το ερώτημα, αν θα μπορέσει να αντέξει η παγκόσμια οικονομία αυτή τη σύγκρουση της Δύσης με τη Ρωσία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολα για όλους. Κυριότερα θα είναι για τη Ρωσία, η οποία έχει εδώ και μήνες προετοιμαζόταν γι' αυτό. Δηλαδή, όπως με πρόσφατα στοιχεία, η Ρωσική Τράπεζα συγκέντρωσε άνω των 4 δισεκατομμυρίων συνάλλαγμα προκειμένου να προετοιμαστεί για αυτό το είδος τις κυρώσεις. Ωστόσο όμως θα την αφήσει πίσω σε ένα πεδίο και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, το οποίο είναι το νέο πεδίο του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, αυτό της τεχνολογίας. Δηλαδή η ανάπτυξη τεχνολογικών ικανοτήτων από την Κίνα και από τη ΣΥΠΑ είναι το νέο και σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού, το οποίο η παλιά Σοβιετική Ένωση δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί γι' αυτό και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους είχε καταρρεύσει. Είναι τελικά μια αναθεωρητική δύναμη η Ρωσία, τι πιστεύετε? Απόλυτα. Είναι μια αναθεωρητική δύναμη, μάλιστα, η οποία ανοίγει τους ασκούς του αιώλου, καθώς μπορεί να ενισχύσει αυτού του είδους τις επιδιώξεις και ειδικά για την πατρίδα μας και το θέμα που έχουμε με την Τουρκία, νομίζω ότι συνιστά έτσι ένα πολύ κακό προηγούμενο. Μάλιστα, και με το βλέμμα στραμμένο και στο ελληνικό στοιχείο και στο πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες εκεί στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την όλη κατάσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία σόκαρε εξίσου και τους πολίτες της Ουκρανίας και νομίζω ότι ευελπιστούμε ότι δεν θα οδηγήσει έτσι με καταστάσεις που κανείς δεν θα ήθελε. Ελπίζουμε δηλαδή ότι θα υπάρξει έστω και κάποια σύνεση. Νομίζω ή το ευχόμαστε για να είμαστε ακριβείς. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.